σερβιτόρος. Σαν δεν τρέπεστε. Όλοι οι ίδιοι είσαστε. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ, μητέρα? Παίρνωσα απ' έξω και είχε ο Σπύρος στην Κολοσσίνα, θέλαμε κεράσει ένα καφέ. Και εσύ με κέρασες φαρμάκι. Άτιμε. Να φεύγω κι εγώ σιγά σιγά. Να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας με την ησυχία σας. Ήθελε χρόνο η κυρία! Σπύρο, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σπύρο! Γνωστή ατάκα, δεν λέει. Άλλα περιμένω από σένα, Διονύση. Και ακόμα περιμένω. Και δηλαδή εσύ δεν έχεις κορίτσι? Κάνω αποτοξίνωση. Από την τελευταία σου σχέση τόσο κακή ήταν? Τοξική. Άρα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, έτσι? Θα δείξει. Ξέρω εγώ, μωρέ, γιατί σαν να παίζει κάτι με την Εύα. Τι εννοείς να παίζει κάτι με την Εύα? Ξέρω εγώ, δεν παίζει τίποτα. Κοίτα να δεις, η Εύα και εγώ είμαστε αδέρφια. Το καταλαβαίνεις βέβαια και εσύ ότι δεν πρόκειται να παίξει τίποτα με μένα για την Εύα, έτσι? Το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Παιδιά, η μπάτση! Όπα, σύρμα, παιδιά, σύρμα, η μπάτση. Καλημέρα σας. Πρέπει να φύγετε από το χώρο όλη αυτή τη στιγμή. Από εδώ δεν κουνιέται κανένας. Κανένας, ακούσατε? Ξέρει καμιά κυρία να διαβάζει? Αν ναι, τότε ορίστε. Εδώ το γράφει ξεκάθαρα. Τα δέντρα θα κοπούν. Δεν θα κοπούν, επνίξου. Μισό λεπτό, Βίκυ, να το συζητήσουμε. Όταν λέτε τα δέντρα θα κοπούν, σε ποια δέντρα αναφέρεστε? Γιατί εμάς δεν μας έχει πει κανένας αναλυτικά. Τώρα πώς το παίζετε, οι καλοί και οι κακοί? Άντε πάγαινε από εδώ, ρε, να πλύνεις κανένα πιάτο. Θα σας το πω ευγενικά για τελευταία φορά. Αν δεν φύγετε με το καλό, θα σας συλλάβουν. Ποια δεν συλλάβετε? Εντάξει, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Τέρμα, τελείωσε. Α, ναι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε όλοι στα σπίτια μας. Τέλειωσε. Oh. Φτάνει. Πάμε! Κοίτα, κάτι ξέρω! Κάτι ξέρω! Κοίτα! Ελάτε, ρε! Ελάτε, αντιστάντρες! Φέρετε και τα πριονάκια σας, ρε, να σας δούμε! Μπράβο! Είμαστε ήρωες, ρε! Οι γκόμενες θα μας κοιτάνε και θα κόβουνε φλέβες για πάρτι μας! Έχετε 10 δευτερόλεπτα να κατεβείτε από το δέντρο! Ρε, ούτε σε 10 ώρες δεν μας κατεβάζετε! Αρχίζω να μετράω! 10! 9! Ρε, είμαστε ήρωες ή δεν είμαστε? 7! 6! Οι μπάτσοι θα φύγουν, τα δέντρα θα μείνουν! 3! 2! 1! Ρε, εσύ, αυτός μιλάει σοβαρά! Προλαβαίνουμε. Κόψε το δέντρο. Καλέ κύριε, πλάκα κάναμε. Έλα, παιδί μου. Δηλαδή, συλλάβαν την Ελένη. Άμα τρέχεις να σώσεις Πεύκα και αφήνεις τον άντρα, σε συλλαμβάνουν. Και εσύ δεν πήγες να τη βγάλεις? Πήγα, αλλά μου λένε δεν χρειάζεται. Τι να τις κάνουμε δύο τρελές, θα τις αφήσουμε μόνοι μας. Συλλάβαν τη μαμά, απίστευτο. Κλαίω από συγκίνηση, δεν βλέπεις? Διονύση, η μαμά είναι ηρωίδα. Και πρέπει να ξέρεις ότι το Πολυτεχνείο ζει. Αυτό μας οδηγεί. Πού ζει, έχεις διεύσει τηλέφωνο? Διονύση, μην γίνεσαι αντιδραστικός. Έχετε τρελαθεί, το έχετε χάσει. Εσείς τι κάνατε πάνω στα δέντρα της μαϊμούδας, παριστάνατε? Διονύση. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Και ο Μάρκος είναι ήρωας. Τα κορίτσια στο σχολείο τον βλέπουν σαν τον Τζε Γκεβάρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Απλά έκανα το καθήκον μου. Όχι, είσαι ήρωας. Είσαι ήρωας. Είσαι, μίλησε, το πολιτικό γραφείο. Καθίστε να φάμε. Καθίστε. Εμείς οι αντιδραστικοί θα κάτσουμε από εδώ. Καθίστε από εδώ οι δημοκρατικές δυνάμεις. Κάτσε κομμαντάντε, άστε φυσεκλίκια, κάτσε να φας κάτι. Και η Επανάσταση θέλει την πίτσα της. Τρώγε. Πεινασμένο σε βλέπω, καπετάν Μάρκο. Η Επανάσταση μου ανοίγει την όρεξη. Πατέρα, μήπως έχεις 50 ευρώ να μου δώσεις? Είσαι ελεύθερος. Όπου να είναι, sky meet το Αντάρτικο των πόλεων. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Γιατί εδώ έχει να δώσει άλλες μάχες. Πολύ χειρότερες. Πώς πάνε οι προετοιμασίες στο πάρτι? Πολύ καλά. Άντε, μπράβο. Πήγαινε το σχολείο τώρα. Έλα, έλα, έλα. Άντε. Γεια. Στο καλό, στο καλό, στο καλό, στο καλό. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα? Τι να σου πω. Ωραία συμπεριφορά. Σε πιάνω μέσα στην ίδια σου ταβέρνα, αγκαλιά με τη σερβιτόρα. Δεν μου λες, θα το πεις εσύ στην Ελένη εγώ? Τι να πεις εσύ και να πω εγώ? Δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά. Σε λίγο θα φτιάχνουν μολότοφ εδώ μέσα. Φρε,
Σε πιάνω στην ταβέρνα αγκαλιά με τη σερβιτόρα μέχρι εκείνη τη στιγμή τη σερβιτόρα και πα να με βγάλει τρελή! Δεν πάω να σε βγάλω τρελή. Είσαι τρελή. Και στο λέω για τελευταία φορά. Τη γυναίκα μου την αγαπάω. Ωραίο τρόπο να τη το δείχνει. Εγώ πάντω θα την ξεστραβώσω. Έτσι και τολμήσει. Έτσι και τολμήσει. Τι θα γίνει έτσι και τολμήσω. Για πε μα δηλαδή. Θα γίνει τη τρελή εδώ μέσα. Θα μου διαλύσει το σπίτι. Θα αρπάξει την παντρά σου τώρα στην πούρτα. Τι φωνάζετε. Καλώ την πασιονάρια. Τα σώσα τα δέντρα. Τα σώσατε. Δεν τα σώσαμε αλλά δεν πέσαν για μαχητή. Εν αντιθέσει με την οικογενειακή σου γαλήνη που έπεσε αμαχητή. Η Φιγέλια πρόσεξε. Πάρα πολύ καλά τι λες. Μα τι πάρατε, τι συμβαίνει. Βλακίες της μάνας σου. Μαμά, τι έγινε. Γεια σε εδώ, γεια σε εδώ. Το ρωτάω! Ναι. Πόσα παιδιά θα έρθουν στο πάρτι για να μαγειρέψω. Και της λέω, δεν χρειάζεται να μαγειρέψεις, Χριστιανή μου. Πατατάκια και τα ψυχτικά. Έχει έτσι. Μα καλά και γι' αυτό χαλάτε τον κόσμο. Βρε, μαμά, και εσύ άμα ασχολείσαι κάτι γίνεσαι αμάν. Όχι αμάν, αμάν, αμάν γίνεται. Πατατάκια, μπρος. Πατατάκια και τα ψυχτικά. Πώς περάσαμε καλά. Στο κρατητήριο. Υπέροχα. Καμιά συναυλία, συμπαράσταση, τίποτα, όχι. Ο Τσίπρας έσκασε μύτη. Διονύση, πρόσεξε πως μιλάς για τον Αλέξη. Ορίστε, έβαλε τα ποτήρια του νερού μαζί με τις μπύρες. Όλα, στον κόρακα από εδώ. Πού είναι σε ρε Φώτη, πού σε ρε Φώτη. Εδώ, εδώ, τι τα όλα αυτά εκεί πέρα. Πού τα τιμολόγια, πού είναι από εδώ. Καλημέρα. Μέρα. Τι έγινε. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Έλα ρε, μου κρατάς μούτρα. Νομίζεις με παρέσυραν οι σιρήνες ή μάλλον η σιρήνα, αφού ξέρεις τι είμαι μονογαμικός. Τι είσαι, για ξανά πες να γελάσουμε. Έλα ρε, παντρεμένος άνθρωπος θα έκανε τέτοιο πράγμα. Είμαστε στον αδερφό μου, αφού ξέρω ότι γουστάρεις την κοπέλα. Γουστάρω το. Δεν τη γουστάρεις. Τη γουστάρω. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι στάνω μάσημα. Διότι μια ζωή εσύ σου πιο όμορφος, ψηλός, αδύνατος, έχεις μαλλιά. Εγώ τι. Δύο γυναίκες παντρεύτηκες και αυτές είναι κούκλες. Εγώ τι κάνω, εγώ λίγο να εδώ. Το θέμα δεν είναι ότι είμαι πιο ωραίος, το θέμα είναι ότι εσύ είσαι πιο στριμμένος. Και είσαι και κουφός. Σου μιλάω και δεν ακούς. Δεν έγινε τίποτα. Και γιατί τα έχει ανακατέψει όλα! Γιατί τα έχει εδώ πέρα τα υπερδέψει, μας μπέρδεψε όλους! Ε! Οχ, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω, αλλά έχω τα χάλια του Ολυμπιακού, έχω κι αυτόν. Τόση προετοιμασία για να είμαστε εδώ οι δύο μόνες. Όλοι έχουν πάει στο πάρτι του Θανάση. Λες. Άκου τι γίνεται κάτω. Αυτά είναι τα χειρότερα γενέθλια της ζωής μου. Πάμε να τις κατασκοπεύσουμε. Λες. Πού πας εσύ? Να έρθω κι εγώ. Εσύ να περιμένεις να έρθει ο κόσμος. Βαριέμαι. Άμα βαριέσαι να πας στο πάνω πάρτι με τον DJ. Καλά. Ρε εσύ, έτσι θα την περάσουμε. Και να μην έρθει κανείς, όλο το φαγητό για πάρτι σου. Λες να έρθαν και να πήγαν πάνω. Και δεν θα τους βλέπαμε ρε. Τι ζών, τι ζών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πάω να ρίξω μια ματιά. Άντε πήγαινε. Ε, τι κάνετε εδώ, κατασκοπεύετε? Σιγά μην σας κατασκοπεύουμε κιόλας. Απλά μας τελείωσαν τα παγάκια και κατέβηκαμε για να πάρουμε. Πώς πάει το πάρτι? Τέλεια, είναι όλη τάξη. Όχι. Τι είναι αυτό? Δεν ήρθε κανείς. Κανείς, είναι μόνοι τους. Ωραίο πάρτι, ρε. Γιατί γελάτε, ούτε στο δικό σου πάρτι είναι κανένας. Κανείς δεν ήρθε στο πάρτι μας. Γιατί? Θα σας πω εγώ, αλλά χωρίς φαλιάρες, εντάξει. Χωρίς φαλιάρες. Στο εγγυό μου εγώ. Γιατί κάνετε σαν χαζά. Τα παιδιά είπαν ότι αν κάνετε μαζί τα πάρτι θα ερχόντουσαν όλοι. Βαρέθηκα να παίρνω μέρος στο φαγωμάρα σας. Σκασίλα μας. Αυτοί χάσανε. Σκασίλα μας. Αυτοί χάσανε. Και εσείς χάσατε κι εμείς που σας αγαπάμε. Έχω μια ιδέα. Μην την πεις. Έχω κι εγώ μια ιδέα. Ούτε εσύ μην την πεις. Καλά, Ρουλή, έλα, πάμε. Πάμε γιατί έρθει να βαριέμαι. Όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Έλα, ρε Ρουλή, μια κουβέντα είπα και εσύ αμέσως να φύγω. Γιατί να φύγεις, δεν έχεις φάει τίποτα ακόμα. Κοίτα, φάει λίγο να καρδαμώσεις. Και πιες τίποτα, ε. Δεν σου κάτσει τίποτα στο λαιμό. Εσύ πήγαινε βάλει μουσική, μην τρως. Πάρε και αυτό, θα σου κάτσει τίποτα στο λαιμό και μετά θα τρέχουμε. Φάε, ρε Ρουλή, δεν τρως τίποτα. Έλα, ρε Ρουλή. Εγώ φεύγω. Κάτσε ρε Σπύρο, μην είσαι βλάκας τώρα. Εγώ πάω σπίτι. Σπύρο, σε παρακαλώ. Σπύρο. Διονύση, εγώ τελείωσα. Μπορώ να φύγω? Μπορείς να μείνεις λίγο να μιλήσουμε. Μαζί σου. Μένω εδώ για πάντα.
Κοίτα, μου τηλεφώνησε ο Φώτης, το παιδί που είχαμε πριν από σένα, που είχε βγάλει τον νόμο του. Τώρα τον ξανάβαλε και θα ξαναγυρίσει στη δουλειά. Εγώ περισσεύω δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν θα μείνεις χωρίς δουλειά. Έχω συνεννοηθεί με ένα φίλο μου που έχει μια καφετέρια σε ένα ωραίο μέρος και έχει ανάγκη από χέρια. Θα στεναχωρηθώ πολύ αν φύγω από εδώ, αλλά αν δεν με χρειάζεστε. Αν και νομίζω ότι ένας ακόμα σερβιτόρος σας χρειάζεται εδώ μέσα. Κοίτα, δεν θέλω να φύγεις επειδή θα έρθει ο Φώτης, αλλά επειδή κάπως έτσι μπερδευτήκαμε και αυτό δημιουργεί παρεξηγήσεις. Είμαι στους δύο. Δεν είναι και για να χαιρόμαστε. Γιατί τόσο χάλια είμαι. Όχι, κάθε άλλο. Είσαι υπέροχη, πανέμορφη, κούκλα. Όλοι οι άντρες θα θέλανε να... Δηλαδή όλοι οι άντρες εκτός από μένα. Που είμαι ευαντρεμένος, μονογαμικός, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άντρες στον κόσμο. Ναι, είμαι το μοναδικό μοντέλο πανάθεμά. Η γυναίκα σου θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πολύ ευτυχισμένη όταν δεν σώζει δέντρα και δεν κάνει την νοσοκόμα στο Χιούστον. Τι να πω τότε. Αντίο. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ. Αυτό πια! Ποιο! Σαρδανάπαλε! Καλλιγούλα! Γκουσγούνι! Μη ρίχνει το επίπεδο. Θα τα πω όλα στην Ελένη. Όλα στην Ελένη! Ιφηγένεια! Ιφηγένεια! Ιφηγένεια στο κουσκούνι! Ιφηγένεια! Δεν είναι αυτό που νομίζει! Ιφηγένεια! Γνωστή ατάκα. Δεν λέει. Θέλεις να βάλουμε πρώτα τα δικά μου κεράκια και μετά τα δικά σου ή όλα μαζί? Δεν μου λες. Αυτή είναι τούρδα που είχα στο ψυγείο. Ναι, αυτή είναι. Γιατί? Γιατί ας πούμε... Την πείραξα λίγο. Την πείραξες? Έχουμε στο φαρμακείο καθαρτικό και σκέφτηκα να... Καθαρτικό! Κάνατε το κόλπο με το καθαρτικό. Εσύ ηρέμησε. Στο είπα όμως. Ήμουν ειλικρινής. Για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ωραία χάρη μου έκανες εσύ. Χάλασες μια τούρτα. Και τώρα τι κάνουμε, μου λες? Λέω να ξεκινήσουμε μια παράδοση στην οικογένεια. Θα μείνει για χρόνια. Να βάζουμε στις τούρτες καθαρτικό? Όχι. Να παίζουμε τουρτοπόλεμο. Όμορφε. Ξέρω. Ένα στυλό. Έτσι, μπράβο. Γράφε. Κούκλος. Γενναίος. Ευγενικός. Και τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Σου είπα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Είναι αδύνατο. Ρε κόλλημα που έχουν μερικοί άνθρωποι. Το γράφεις στο μέτωπό σας, ρε παιδάκι μου. Στην υγειά μας, κορίτσια. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Έλα στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Μιτσάρα, δεν πάμε καμιά βόλτα έξω να πάρουμε καθαρό αέρα? Γιατί μια γράδα περνάμε και εδώ? Ναι, αλλά εγώ θέλω να με πας σπίτι μου, να περπατήσουμε. Να κάνουμε κάτι άλλο. Όπα, όπα, εντάξει, το έχω, το κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς την κάνουμε, ε? Τα λέμε. Καλή διασκέδαση. Μαρκό, αυτό είναι για σένα. Είναι σίγουρα για μένα, δεν είναι για τον άλλο τον Παπαδόπουλο. Όχι, αυτό είναι για σένα. Πλεονεκτήματα Μάρκου. Κούκλος. Ευγενικός. Γενναίος. Τέλειος αδερφός. Στην υγειά σου, αδερφούλα. Στην υγειά σου. Αδερφούλη. Δεν καταλαβαίνω ότι μαμά, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Σήμερα από το πρωί κάτι θέλει να μου πει και δεν μου το λέει. Κάτι λέτε εσείς μεταξύ σας που δεν καταλαβαίνω. Έλα, Ελένη, δεν καταλαβαίνεις. Τώρα η μαμά σου είναι μεγάλη γυναίκα, είναι λίγο περίεργη, λέει ό,τι θέλει κι αυτή. Δεν καταλάβες. Τι είναι αυτό εδώ? Ο δράμα Ελής πέρασε. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, παιδιά, είναι κάνανε ένα πάρτι. Τι παιδιά, λένε, διαλύσε το σπίτι, να τα μαζέψουμε τουλάχιστον. Όχι, 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 δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Θα πάμε πάνω να ξαπλώσουμε και θα έρθει αύριο μαμά να τα τακτοποιήσει. Ναι, κάτσε λίγο, γιατί βλέπω εδώ αυτή η τούρτα έχει κάποιο ενδιαφέρον, Ναι, αλλά δεν είναι τώρα γουρουνιά να φάμε τούρτα τέτοια ώρα. Είναι γουρουνιά να φάμε τούρτα τέτοια ώρα, γι' αυτό. Ας φάμε. Ακριβώς. Αν το γλυκάνω εγώ το κοριτσάκι μου. Και μετά θα το γλυκάνω πάνω περισσότερο. Το γλυκάνω και εγώ το αγοράκι μου. Γιατί προβλέπεται να γίνει χαμός.